Θα καλησπέρισουμε τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Δερμητσάκη. Τι κάνετε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Δαγόρα, σε εσάς και σε όλους τους ακροατές της εκπομπής σας. Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ, από την όμορφη και φιλόξενη Βέρεια. Είστε εκεί τώρα, ε. Κάθε μέρα είστε πήγαινε, έλα. Με τη βενζίνη όχι, στα 2,5 ευρώ. Όχι, όχι. Μένω στην Βέρεια και στο ρεπό μου πάω στο σπίτι μου, στην οικογένειά μου. Ναι. Τώρα, εντάξει, η πρώτη ερώτηση είναι γιατί δεν κατάφερε η ομάδα, δεν τα κατάφερε με τον Λεβαδιακό, ήταν καλύτερος από εμάς, δηλαδή που υποστηρίζουμε τη Βέρεια, ήταν καλύτερος από εμάς ο Λεβαδιακός. Κοιτάξτε, χάθηκε μια μάχη, όχι ο πόλεμος. Ναι. Ήταν παιχνίδια ανάμεσα σε δύο πάρα πολύ καλές ομάδες και γι' αυτό η κάθε ομάδα βγήκε πρωταθλήτρια στον όμιλό της. Ήταν δύο παιχνίδια τα οποία μπορούμε να πούμε ότι μέτρησαν οι στιγμές. Δηλαδή τι θέλω να πω, στο πρώτο παιχνίδι ήταν ένας μοιρασμένος αγώνας και από τις δύο ομάδες, ό,τι έχει να κάνει με την κατοχή, ό,τι έχει να κάνει με τις φάσεις. Στο δεύτερο παιχνίδι ήταν ένας μονόλογος για μας στη Λιβαδιά. Ναι. Αν θα δούμε τα στατιστικά στοιχεία, στα τελειώματα είχαμε διπλάσια τελειώματα από το Λεβαδιακό. Αλλά τις στιγμές που λέμε για το παιχνίδι, γιατί αυτά τα παιχνίδια είναι στιγμές, θεωρώ ότι ήταν τις αξιοποίησε περισσότερο ο Λεβαδιακός. Δηλαδή κράτησε το 0 στην αμυνά του και σκόραρε από ένα γκολ σε κάθε παιχνίδι. Άσχετα το δεύτερο γκολ, το 1-0 στη Λιβαδιά έγινε στο 94, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Παρ' όλα αυτά όμως αξιοποίησε τις στιγμές και πήρε το παιχνίδι. Πιστεύω όμως ότι όπως το λέμε όλοι, δηλαδή και οι δύο ομάδες, αλλά και όλες οι ομάδες της κατηγορίας μας, ναι, αυτό το οποίο γίνεται είναι κάτι το οποίο δεν είναι σωστό και δεν είναι προς σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή το να είστε μέσα στο μυαλό μου, αυτό ήθελα το κατ' επέκταση να σας ρωτήσω, δηλαδή αν αυτό το σύστημα, αυτός ο τρόπος είναι σωστός, είναι δίκαιος. Αυτό θα σας ρωτούσα και με προλάβατε. Καλά κάνατε. Καταρχάς να πω ότι πέρσι ήταν 12 ομάδες και έβγαινε μια ομάδα απευθείας και ο δεύτερος λογικό είναι να πηγαίνει στα μπαράζ. Ναι. Φέτος που ήμασταν 34 ομάδες, δυστυχώς πήγαμε σε ένα μπαράζ υπερπροταθλητή. Μόνο αυτό τα λέει όλα. Και πρέπει να προσθέσουμε εδώ ότι είχαμε ένα μεγάλο πρωτάθλημα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα και θα υπεκαλεστώ και τα λόγια του Περικλήτου Αμανατίδη που διάβασα κάπου, που ποτέ στην ιστορία του πρωταθλημάτων δεν έχει γίνει μια τέτοια συχνότητα αγώνων σε διεξαγωγή πρωταθλήματος. Και αυτό δεν έγινε μόνο φέτος, έγινε και πέρσι. Και δεν έγινε φυσικά μόνο COVID, για λόγους COVID, αλλά έγινε και γιατί καθυστερούμε στο να παίρνουμε αποφάσεις και να προσπαθούμε να διοργανώσουμε κάτι σωστά. Αλλά ένα παραπάνω σε μια εποχή COVID, όπου εμείς σαν οργανισμοί έπρεπε να διαχειριστούμε τις ομάδες μας, να διαχειριστούμε την νόσηση των παιχτών, δηλαδή πολλά παιδιά νοσήσαν μία και δύο, όχι πολλά, τα περισσότερα, ναι, νοσήσαν μία αλλά και δύο φορές. Και αυτά τα παιδιά έπρεπε να τα διαχειριστούμε ώστε να είναι στο κόκκινο, δηλαδή να πετυχαίνουμε νίκες, γιατί το πρωτάθλημα για κάποιες ομάδες ήταν μονόδρομος, αλλά παράλληλα με ασφάλεια ό,τι συνεπάγεται αυτό. Και αντί αυτά όλα τα παιδιά, αυτές τις ομάδες να τις ανταμείδεις, τις τιμωρείς. Δηλαδή αντί να τις ανταμείδεις για τις απάνθρωπες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, εσύ τους τιμωρείς και τους λες, κοιτάξτε, δεν σας αναγνωρίζω ότι ήσασταν πρωταθλητές, πηγαίνετε παίξτε άλλα δύο παιχνίδια για να αποδείξετε ότι δεν είστε ελέφαντες. Αυτό έγινε. Το καταλαβαίνω και, δυστυχώς, και είμαι μαζί σας αυτό. Η παρουσία των β' ομάδων βοήθησε, λέτε, να καλυτερεύσει το πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι θα βοηθήσει στο μέλλον. Βοήθησε ό,τι έχει να κάνει με τα παιδιά να ψήνονται σε ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και να ετοιμάζονται καλύτερα ώστε ο προθάλαμος αυτός των δεύτερων ομάδων με την πρώτη ομάδα να είναι πιο κοντά. Θεωρώ ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση, ναι. Ήταν για καλό, λέτε, έτσι, ότι βοήθησε και τις υπόλοιπες, βοήθησε και το πρωτάθλημα περισσότερο. Κοιτάξτε, μόνο το ότι αυτό γίνεται σε προηγμένα πρωταθλήματα και χώρες, αυτό τα λέει όλα. Αρκεί όμως αυτό να το αξιολογούμε σωστά, δηλαδή να ξέρουμε για ποιο ρόλο, ας πούμε,
υπάρχουν οι δεύτερες ομάδες στις κατηγορίες. Έτσι. Και φυσικά να μην παίζουν παιχνίδια κάποιον. Τώρα με τη Λαμία, κύριε Δερμιζάκη, πιο δύσκολο το μάτς. Πιο καλή ομάδα είναι από τη... Ναι. Ναι, με τη Λαμία πιστεύω ότι σίγουρα υπάρχει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, αλλά θεωρώ ότι είμαστε μια ομάδα που μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Αρκεί να παίξουμε με τη Λαμία, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι, δεν ξέρουμε ούτε αυτό. Δηλαδή έχει προγραμματιστεί ένα παιχνίδι για την Κυριακή, ναι, αλλά κανένας δεν γνωρίζει αν θα γίνει την Κυριακή, με ποιον θα παίξουμε τελικά την Κυριακή και σε ποια έδρα. Δηλαδή εγώ κάνω αυτή τη στιγμή ένα πλάνο, όπως θα έκανε οποιοδήποτε προπονητής, και αυτό το πλάνο διαφοροποιείται τακτικά ανάλογα με το που θα παίξεις. Θα παίξω στην έδρα μου, θα παίξω εκτός έδρας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν γνωρίζω ούτε τον αντίπαλο, ναι, ούτε το που θα παίξω. Να γιατί πω... εκκρεμούν κάποιες, ναι, καταστάσεις. Βέβαια επίσημα δεν υπάρχει κάτι, έτσι δεν είναι? Απλά δεν, δεν... καταλαβαίνω, λέτε για την υπόθεση του Πανετολικού. Προφανώς αυτή είναι υπονοείται, έτσι δεν είναι? Πρώτα υπονοώ την επικύρωση της βαθμολογίας της Super League που είναι να γίνει αύριο, και φυσικά μετά την υπόθεση που εκδικάζεται στις 25 Μαΐου του Πανετολικού, το οποίο είναι θέσιμη και καταλαβαίνω ότι μπορεί να πάει Ιούνιο. Όχι μπορεί, Ιούνιο θα πάει. Και νομίζω ότι δεν θα γίνει και επικύρωση. Δηλαδή θα υπάρχουν ενστάσεις και τα λοιπά και δεν θα πάει. Πληροφορίες, όχι ότι το ξέρουμε, το λέω με σιγουριά. Άρα σωστά λέτε εσείς ότι δεν ξέρετε τι θα κάνετε, αν θα παίξετε. Υπάρχει προγραμματισμένο αυτό το παιχνίδι την Κυριακή, αλλά δεν ξέρουμε αν θα γίνει, που μάλλον δεν θα γίνει, και ποιος είναι ο αντίπαλός σας. Εσείς προετοιμάζετε την ομάδα σας να παίξει κόντρα στη Λαμία. Αν όλα αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα βλέπετε ότι υπάρχει σχέδιο, υπάρχει πλάνο προς την ανάπτυξη και εξέλιξη του ποδοσφαίρου, τι να σας πω, εγώ μάλλον δεν γνωρίζω. Έχετε όλα τα δίκια. Αυτό το άθλημα. Όλα τα δίκια, όλα τα δίκια έχετε, κύριε Δερμιτζάκη. Για το Σάββατο τι λέτε, να πάμε και στα μεγαλύτερα σαλόνια, τον τελικό. Με αυτό κλείνει και η περίοδος, η αγωνιστική χρονιά μάλλον για την Super League. Τι λέτε για το Σάββατο? Στο κύπελο, το οποίο είναι μια μίνι διοργάνωση, είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ έβγαλε δύσκολους αντιπάλους, μεγάλα παιχνίδια εν αντιθέσει με τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν πάβει να είναι ένα μοιρασμένο παιχνίδι. Δεν έχει φαβορί? Θα είναι... ο τελικός. Θεωρώ ότι φαβορί είναι αυτός ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί περισσότερες φορές και έχει κατακτήσει αυτό το θεσμό, και είναι ο ΠΑΟΚ. Αλλά θεωρώ ότι από την άλλη είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος τον τελευταίο τίτλο που έχει, που είναι το 2014 μου φαίνεται, είναι απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ναι. Και μια ομάδα η οποία έχει πρόοδο σαν οργανισμός, έχει ένα νεανικό ρόστερ, γυαλίζει το μάτι του σε ένα καλό προπονητή και θέλει πάρα πολύ προσοχή από την μεριά του ΠΑΟΚ. Σίγουρα θα μετρήσει το τακτικό πλάνο των προπονητών, το πάθος για την επικράτηση, τη δύναμη στις προσωπικές μονομαχίες και το καθαρό μυαλό για τις καλύτερες λύσεις και επιλογές των παιχτών. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία θα μετρήσουν σε ένα παιχνίδι 90 συν λεπτών. Είναι πολύ μεγάλη, είναι η τελευταία ερώτηση που σας κάνω. Γενική μεν, αλλά επειδή σέβομαι πάρα πολύ τις απόψεις σας και μου αρέσει να σας ακούω, πέρα από το ότι είστε πολύ καλός προπονητής φυσικά, είναι μεγάλη η απόσταση της πρώτης εθνικής με τη Β, να το πω έτσι, αντί για Super League κτλ. Είναι μεγάλη απόσταση των δύο διοργανώσεων? Είναι μεγάλη απόσταση. Είναι μεγάλη απόσταση ό,τι έχει να κάνει με τα budget και φυσικά με τα έσοδα που έχουν οι ομάδες. Ενώ η Super League 2 έπρεπε να είναι, είναι ο προθάλαμος. Είναι ο προθάλαμος η Super League, αλλά έπρεπε να είναι κοντά, αν όχι σε όλα, κοντά στα χαρακτηριστικά της Super League. Όταν θα δείτε τα έσοδα των ομάδων από τα τηλεοπτικά και τα λοιπά, θα δείτε ότι είναι η μέρα με τη νύχτα. Ναι, αλλά παρόλα αυτά, έτσι είναι. Και μπράβο στις ομάδες και στους παράγοντες που σε δύσκολες εποχές επενδύουν, θεωρώ ότι πολλές ομάδες, καλές ομάδες της Λίγκα 2 είναι κοντά, είναι εισάξιες με πάρα πολλές ομάδες που είναι από τη μέση και κάτω της Σούπερ Λίγκα. Είναι κοντά, και αγωνιστικά και οργανωτικά, γιατί για μένα το αγωνιστικό μπορεί να λυθεί σε μια μεταγραφική περίοδο, να πας να κάνεις
στοχευμένες μεταγραφές και να το λύσει. Το οργανωτικό είναι κάτι το οποίο θέλει περισσότερο χρόνο. Και ευτυχώς που υπάρχουν στη Λίγκα δύο ομάδες που είναι πάρα πολύ οργανωμένες και λειτουργούν σε επίπεδα Super League. Έτσι. Κύριε Δερμιτζάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία να τα καταφέρετε με όποιον παίξετε, είτε την Κυριακή, είτε ξέρω εγώ ποια Κυριακή θα παίξετε. Δεν ξέρω, δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό δυστυχώς. Εύχομαι ολόψυχα να τα καταφέρετε, γιατί σας αξίζει κιόλας και εσάς προσωπικά και στην ομάδα σας. Μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο δεν ξέρουμε πότε θα γίνει, το οποίο κρίνονται πολλά, έτσι, πάρα πολλά των ομάδων και των κατηγοριών. Και εδώ μαθαίνω ότι δεν ξέρουμε και αν ο τελικός εν τέλει θα γίνει το Σάββατο. Και σας ρωτάω, επειδή δεν έχω έτσι ενημέρωση, θα γίνει το Σάββατο τελικός. Λοιπόν, πριν κλείσετε, έχω τον άνθρωπο που μου στείλε την ανακοίνωση και επειδή μιλούσαμε στην αρχή της εκπομπής για γιορτή, την ανακοίνωση από το ΆΚΑ, δεν ξέρω, μάλλον θα γίνει. Είναι ο Στέργιος Αναστασιάδης, ο συνάδελφός μου εδώ στον Λίμπερο, στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Στέργιο, ρωτάει και ο κύριος Δερμιτζάκης, το ρωτάω και εγώ. Καλησπέρα. Θα γίνει ο τελικός. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα. Πάντα χαιρόμαστε όταν σας έχουμε. Πάντα. Εγώ νομίζω πως ο τελικός θα γίνει. Απλώς είναι τερτύφια του Λευτέρη Αυγενάκη, γιατί τις προάλλες ζήτησε 350 προσκλήσεις από την ΕΠΟ και το τελικό και τελικά πήρε 5. Γιατί και το αίτημα έγινε εκπρόθεσμα και γιατί νομίζω και ο αριθμός είναι μεγάλος και η ΕΠΟ τα είχε δώσει προσκλήσεις. Πριν μπει Στέργιο σε λεπτομέρειες για να μην κρατάω τον κύριο Δερμιτζάκη. Κύριε Δερμιτζάκη, λέμε ότι θα γίνει. Τρεις μέρες πριν, ναι, πραγματικά. Τρεις μέρες πριν. Άρα για τον τελικό έχουμε μια αισιοδοξία. Για το ματ το δικό σας στο Παράζ δεν μπορούμε ούτε αισιόδοξοι ούτε απεσιόδοξοι. Θα περιμένουμε αύριο. Μακάρι. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο τελικός να είναι μια πραγματικά γιορτή του ποδοσφαίρου μας σε δύσκολες μέρες και εποχές που ζούμε. Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά, κύριε Δερμιτζάκη. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Και εγώ.